Ψάχνοντας κάποιες φωτογραφίες, έπεσα επάνω σε ένα παλιό βίντεο που είχα κάνει το 2011, το οποίο αναφέρεται στην εξέλιξη των πολυκατοικιών με φόντο την περιοχή των Εξαρχείων. Άλλες εποχές τότε, το high definition δεν ήταν διαδεδομένο, δεν ήμουν και τόσο εξοικειωμένος με το editing, οπότε το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Αλλά το θέμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αξίζει να το δείτε. Η αρχιτεκτονική αποτελεί σημαντικό μέρος ενός ταξιδιού, πόσο μάλλον όταν αυτό αφορά την ίδια μας την πόλη. Θα κάνουμε λοιπόν ένα ταξίδι στο χρόνο, στο οποίο θα με δείτε αρκετά διαφορετικό, γιατί πρόκειται για 9 χρόνια πριν, οπότε μπορείτε να με διασύρετε ελεύθερα στα σχόλια. Πριν σας αφήσω να το δείτε, να πω ότι πλέον στο Instagram και το Facebook ανεβάζω μερικές σύντομες, πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες, οι οποίες δεν παίζουν εδώ, οπότε αν δεν με ακολουθείτε εκεί να το κάνετε. Η πρώτη ιστορία αναφέρεται στην πολύ ενδιαφέρουσα ζωή του τιμίου καλλιτέχνη Γιαννούλη Χαλεπά και η δεύτερη στα ωφέλη των λευκών αποσταγμάτων στην υγεία μας. Τέλος, όσοι δεν με ακολουθείτε στο YouTube, κάντε εγγραφή τώρα πατώντας και το καμπανάκι δεξιά για να σας έρχεται η ειδοποίηση. Αν δεν σας ενδιαφέρει το πώς εξελίχθηκε σταδιακά η Αθήνα σε μια άχαρη τσιμεντούπολη, σίγουρα αυτό το βίντεο δεν είναι για εσάς. Αλλιώς απολαύστε τη συνέχεια. Καλημέρα, βρισκόμαστε στα Εξάρχεια με τον αρχιτέκτονα κύριο Μινά Παπαδάκη, ο οποίος θα μας ξεναγήσει στην περιοχή εστιάζοντας σε 4 κτίρια ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, τα οποία σηματοδοτούν την εξέλιξη στην αρχιτεκτονική της περιοχής. Ο κύριος Παπαδάκης είναι μέλος της ομάδας Guided Architects, η οποία δραστηριοποιείται σε 30 πόλεις ανά τον κόσμο, πραγματοποιώντας ξεναγήσεις αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Πληροφορίες για την ομάδα Guided Architects μπορείτε να βρείτε στο site guided.pavlearchitects.net. Κύριε Παπαδάκη, για να έρθουμε στο θέμα μας, θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για τους παράγοντες που συνέβαλαν στην εξέλιξη των πολυκατοικιών στη σημερινή τους μορφή και για ποιο λόγο εστιάζουμε στα 4 συγκεκριμένα κτίρια. Nice. Καλημέρα και από μένα. Όπως είπατε, θα δούμε 4 πολυκατοικίες, οι οποίες για κάθε μία, για ξεχωριστούς λόγους, είναι σημαντική για την εποχή της. Είναι 2 πολυκατοικίες του Μεσοπολέμου, της δεκαετίας του 30, μία θα είναι του δεκαετίας του 70 και η μία νεότερη της δεκαετίας του 90. Πίσω μας βλέπουμε την πολυκατοικία των αδελφών Μιχαηλίδη, έτσι ήταν γνωστή, γιατί πρέπει να πούμε ότι την εποχή του Μεσοπολέμου οι πολυκατοικίες χτιζόταν από ένα άτομο. Δηλαδή υπήρχε ένας ιδιοκτήτης ο οποίος έκτιζε την πολυκατοικία του και γι' αυτό οι πολυκατοικίες ήταν γνωστές με το όνομα του ιδιοκτήτη. Δεν υπήρχε ακόμα η αντιπαροχή ως έννοια και ως σύστημα κατασκευής. Το καθεστώς της αντιπαροχής πότε λειτουργήσε στην Ελλάδα? Άρχισε μετά τον εμφύλιο πόλεμο, την δεκαετία του 50, όταν άρχισε η ανοικοδόμηση στη μεταπολεμική εποχή. Τώρα, εδώ έχουμε μια κλασική περίπτωση πολυκατοικίας, η οποία έγινε κατασκευάστηκε από τους ιδιοκτήτες του οικοπαίδου, οι οποίοι ήταν και ο ένας εκ των δύο ήταν και ο αρχιτέκτονας, ένας εκ των δύο αρχιτεκτών. Ο Πολύβιος Μιχαηλίδης μαζί με τον Θουκυδίδη Βαλεντή χτίσανε αυτό το κτίριο, μια μελέτη του 1933. Η κατασκευή έγινε το 1934. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εκείνη την εποχή η Αθήνα περνούσε από τον νεοκλασικισμό στο μοντερνισμό ως στυλ αρχιτεκτονικό. Αυτή η πολυκατοικία είναι σημαντική και για τον εξής λόγο, ότι σε αυτή την πολυκατοικία εφαρμόζονται αυστηρά οι αρχές του μοντερνισμού, οι οποίες αρχές είναι καταρχήν η απουσία διακόσμησης, η πανελής απουσία διακοσμητικών στοιχείων. Και ιδιαίτερα σε αυτή την πολυκατοικία βλέπουμε πολύ μεγάλες ελεύθερες επιφάνειες, χωρίς μπαλκόνια, μόνο με μεγάλα οριζόντια ανοίγματα, τα οποία καλύπτουν όλη σχεδόν την μία από τις δύο όψεις. Και αυτό γίνεται γιατί ο σκελετός
του κτηρίου είναι λίγο πιο μέσα σε σχέση με την όψη, οπότε δεν υπάρχουν τα κάθετα υποστηλώματα και τα οριζόντια τα δοκάρια πάνω στην όψη. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε ένα οριζόντιο άνοιγμα χωρίς να διακόπτεται από τα κάθετα υποστηλώματα. Mm-hmm. Ένας λόγος για τον οποίο η πολυκατοικία γίνεται ευρέως διαδεδομένη είναι ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη τεχνογνωσία για την κατασκευή της. Σαν κατασκευή είναι πολύ απλή, γιατί υπάρχει ένα σκελετός από σκυρόδεμα οπλισμένο, ο οποίος τα κενά του γεμίζεται με τούβλα. Και είναι πράγμα το οποίο μπορούν εύκολα να το κάνουν οποιαδήποτε τα συνεργεία. Και σαν κόστος συντήρησης δεν είναι μεγάλο. Mm-hmm. Μετά υπάρχουν και κάποιοι κανονισμοί, νομοθετήματα τα οποία συντελούν στο να γίνει αυτό το είδος κατοικίας πιο εμπορικό. Mm-hmm. Συντελούν στην διάδοση αυτού του είδους της τυπολογίας. Και τι είναι ότι το 1927 για πρώτη φορά υπάρχει ένα νομοθετικό διάταγμα το οποίο ορίζει την έννοια της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Mm-hmm. Μέσα σε ένα οίκημα. Οπότε για πρώτη φορά μπορούμε μέσα στο ίδιο κτίριο να έχουμε περισσότερες από μία ιδιοκτησίες. Το άλλο είναι ότι το κράτος ανεβάζει τους συντελεστές δόμησης, οπότε σε ένα οικόπεδο μπορούμε να έχουμε περισσότερους από 3-4 ορόφους και γίνεται οπωσδήποτε πιο εμπορικό το θέμα της πολυκατοικίας. Ουσιαστικά το 1930 πόσες πολυκατοικίες αυτού του είδους είχε η Αθήνα? Λέγεται ότι το 1932 η Αθήνα είχε 8 πενταόροφες πολυκατοικίες και 6 εξαόροφες. Mm. Και ίσως μια 7 πολυκατοικία. Οπότε είναι πολύ αρχή ακόμα. Mm-hmm. Τότε αρχίζουν να χτίζονται περιοχές όπως η Νεάπολη και τα Εξάρχεια και η Κυψέλη. Και να αντικαταστάτε τα νεοκλασικά και οι πιο παλιές κατασκευές, τα χαμηλά σπίτια του ενός και δύο ορόφων με πενταόραφα, εξαόραφα κτίρια. Δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί εκείνη την εποχή διατηρηταίο, οπότε εύκολα μπορούσες να γκρεμίσεις τέτοιο κτίριο για να χτίσεις μια πολυκατοικία. Ναι, πρέπει να σκεφτούμε ότι η έννοια του διατηρηταίου άρχισε μέσα στη δεκαετία του 70, μετά τη δικτατορία. Mm-hmm. Υπήρχε νομοθετικά ρύθμιση. Η ρύθμιση για τα διατηρηταία. Μέχρι τότε και όλη τη δεκαετία του 60, που εκεί έγινε η μεγάλη ανοικοδόμηση της Αθήνας και καταστράφηκε και μεγάλο μέρος της κληρονομιάς της αρχιτεκτονικής, μπορούσε ο καθένας να γκρεμίσει άνετα και να χτίσει ό,τι θέλει. Επίσης, πολύ χαρακτηριστικά του κτιρίου αυτού και για τις εποχές τα κτίρια, τις πολυκατοικίες, είναι τα ρολά, τα οποία πια περνά από το παντζούλ, το αναδιπλούμενο, σε αυτά τα ρολά, τα πολύ χαρακτηριστικά τα ξύλινα της εποχής, γιατί ήταν και μια καινοτομία η οποία ήταν σαν αποτέλεσμα των μεγάλων αυτών ανοιγμάτων. Δεν θα μπορούσαμε να κλείσουν τα ανοίγματα αυτά. Mm-hmm. Με τα παλιού είδους παντζουριών. Χαρακτηριστική είναι ακόμα η τεχνοτροπία με την οποία καλύπτονται αυτές οι επίπεδες επιφάνειες, που είναι μια τσιμεντοκονία χτυπημένη, η οποία περιέχει και χρώμα μέσα, οπότε δεν χρειάζεται να βαφτεί αυτή η επιφάνεια. Mm-hmm. Εκ των υστέρων. Και το λεγόμενο artificial, έτσι λεγόταν. Όπως επίσης και τα κάγκελα που υπάρχουν στα μπαλκόνια, τα οποία στην πραγματικότητα είναι ένα δικτύωμα μεταλλικό, το οποίο τονίζει ακριβώς αυτή την απλότητα της κατασκευής και της απουσίας του διάκοσμου. Επίσης πολύ χαρακτηριστική είναι και η απουσία
κάθε διακόσμηση στην πόρτα του εισόδου της προκατοικίας, η οποία έχει ένα απλό στεγαστράκι και η πόρτα είναι μια κανονική, μια πολύ απλή σιδερένια πόρτα. Και ερχόμαστε τώρα στην πλατεία των Εξαρχείων για να δείξουμε την μπλε πολυκατοικία, η οποία χτίστηκε την ίδια περίπου περίοδο. Και ποιο είναι το στοιχείο που την καθιστά ως ένα σημαντικό κτίριο της εποχής? Ναι. Καταρχήν το μέγεθός της. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες προκατοικίες και παρέμεινε μία από τις μεγαλύτερες προκατοικίες του κέντρου. Βασικά είναι δύο πολυκατοικίες με δύο ανεξάρτητες εισόδους. Mm-hmm. Έχει δύο μεγάλα αίθρια ώστε να μπορούν να παίρνουν οι χώροι μέσα φως και αερισμό. Και αυτά τα δύο κτίρια επικοινωνούν μεταξύ τους μόνο στη στάθμη του υπογείου και του δώματος πάνω. Η πολυκατοικία αποτελείται από 33 διαμερίσματα συνολικά, περίπου 3-4 δωματίων το καθένα. Χαρακτηριστικό της πολυκατοικίας, και γι' αυτό λέγεται και μπλε πολυκατοικία, ήταν το χρώμα της. Ο αρχιτέκτονας λεγόταν Κυριακούρης Παναγιωτάκος και συνεργάστηκε με τον ζωγράφο του Παπαλουκά και υπήρχε μία, αυτό σαν εγχείρημα ήταν πολύ πρωτοποριακό να συνεργαστεί ένας αρχιτέκτονας με ένα καλλιτέχνη, ένα ζωγράφο, και μάλιστα ήταν κάτι το οποίο πρέσβευε το Bauhaus ως σχολή και ως αρχές, αυτή η συνεργασία μεταξύ καλλιτεχνών και αρχιτεκτώνων και με τους τεχνίτες μαζί, ώστε το αρχιτεκτόνημα ως αποτέλεσμα να μην είναι δουλειά μόνο μιας κατηγορίας καλλιτεχνών, αλλά να είναι μια συλλογική δουλειά. Εργασία. Ο Παπαλουκάς επιλέγει τρία βασικά χρώματα για την πολυκατοικία αυτή. Το μπλε για τον κύριο όγκο, ένα μπλε πολύ φωτεινό, το λουλακί σχεδόν, για τον κύριο όγκο του κτηρίου, τερακότα για το ισόγειο και για κάποια κάγκελα στις οριζόντες γραμμές που θα υπάρχουν στην όψη, και λευκό για τα κουφώματα. Σε σχέση με το προηγούμενο κτίριο που είδαμε, αυτό το κτίριο έχει μια πολύ μεγαλύτερη πλαστικότητα στις όψεις του, η οποία επιτυγχάνεται με μια διαστολή μεταξύ κάθε των όγκων που παίρνουν μέσα τους τα παράθυρα, τη σειρά των παραθύρων των διαμερισμάτων από το ρετυρέ μέχρι το ισόγειο, και σε αντιδιαστολή με τις οριζόντιες γραμμές των μπαλκονιών, και τα οποία περνάνε κάτω από τα παράθυρα αυτά και τρέχουν σε όλο το μήκος της όψης. Πολύ χαρακτηριστικό για τη μελέτη αυτή του κτιρίου ήταν ότι προβλεπόταν μία αίθουσα 500 τετραγωνικών μέτρων στο δώμα του κτιρίου, η οποία θα χρησιμεύε ως χώρο συγκέντρωσης και συνάντηση των κατοίκων. Ο οποίος πραγματικά έγινε και χρησιμοποιήθηκε έτσι μέχρι μετά τον πόλεμο, κάποια στιγμή τη δεκαετία του 60, που χωρίστηκε σε διαμερίσματα κι αυτός. Επίσης προβλεπόταν και η κατασκευή μιας πισίνας στο δώμα του κτιρίου, η οποία δεν έγινε ποτέ. Σε αυτή την περίπτωση ο αρχιτέκτονας, ο Παναγιωτάκος, κατασκευάζει και σχεδιάζει όλο τον εξοπλισμό, το σταθερό του διαμέρισματος. Από τα ντουλάπια της κουζίνας μέχρι τα πόμολα των πορτών και των ντουλαπιών. Και αυτός ο ολικός σχεδιασμός είναι ένα χαρακτηριστικό των κατοικιών αυτής της περίοδου. Πρέπει να πούμε ότι σαν κατασκευές αυτές οι πολυκατοικίες ήταν καλύτερες, γιατί ήταν κατασκευές οι οποίες αφορούσαν ένα ιδιοκτήτη μόνο. Δηλαδή δεν ήταν αποτέλεσμα ενός συστήματος, όπως είναι την παροχή, η οποία γινόταν από ένα κατασκευαστή και μετά πουλιόντουσαν τα διαμερίσματα σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Και γι' αυτό το λόγο αυτές οι πολυκατοικίες γίνονται γνωστές με το όνομα του ιδιοκτήτη πολλές φορές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η μπλε πολυκατοικία ήταν γνωστή ως πολυκατοικία Αντωνοπούλου. Η άλλη πολυκατοικία, στη Ζαΐμ και Στουρνά, ήταν γνωστή ως πολυκατοικία αδερφών Μιχαηλίδη. Έτσι γίνονται γνωστές πάντα με το όνομα του ιδιοκτήτη. Και επειδή ο ιδιοκτήτης ήθελε να έχει, συνήθως έμενε αυτός και η οικογένειά του και
τον ενδιαφέρει να νοικιάσει τα διαμερίσματα, γινόταν μια στενότερη συνεργασία του ιδιοκτήτη με τον αρχιτέκτονα και το αποτέλεσμα ήταν πάντα πολύ καλύτερο ως ποιότητα. Στη συγκεκριμένη πολυκατοικία έχουν κατοικήσει πολύ γνωστά ονόματα, όπως η Κατίνα Παξινού, ο Μιράτ, ο Φρέντι Γερμανός, ο Χόρν, ο Λεωνίδας Κύρκος και άλλοι. Και να περάσουμε τώρα στην τρίτη πολυκατοικία που θα αναφερθούμε, η οποία βρίσκεται στο τελείωμα της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη και χτίστηκε, αν θυμάμαι καλά, το 1973. Ναι, 1973-1974. Η οποία τι χαρακτηριστικά έχει που αξίζει να επισημάνουμε? Λοιπόν, το συγκεκριμένο κτίριο του Ζεύγος Αντωνακάκη, του Δημήτρη και της Σουζάνας Αντωνακάκη, είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί είναι ένα αποτέλεσμα μιας συνεργασίας των αρχιτεκτώνων με τους μέλλοντες πελάτες και ιδιοκτήτες, κατοίκους. Οι Αντωνακάκηδες θέλανε να ξεφύγουν από το συγκεκριμένο με την συγκεκριμένη μέθοδο αντιπαροχής και να αποφύγουν το ρόλο, πρωτεύοντα ρόλο του κατασκευαστή εργολάβου στη διαδικασία της κατασκευής της προκατοικίας. Έτσι, συνεργαστήκανε εξ αρχής με τους μέλλοντες ιδιοκτήτες και το κάθε διαμέρισμα σχεδιάστηκε εξ αρχής για τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε ιδιοκτήτη. Ένας μέρος των αρχιτεκτώνων της γενιάς αυτής προσπαθεί να αναμίξει στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με αυτό του μοντέρνου κινήματος. Γιατί θεωρούσαν ότι το μοντέρνο κίνημα εμπλουτίζεται αναμειγνύοντας αυτά τα στοιχεία της παράδοσης με τις αρχές του κινήματος αυτού. Ένας σπουδαίος ιστορικός αρχιτεκτονικής, ο Kenneth Frampton, ονομάζει αυτό το κίνημα ως ιστορικό τοπικισμό, το οποίο δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και σε άλλες χώρες, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο. Και ερχόμαστε πλέον στη δεκαετία του 1990 και στο τελευταίο κτίριο για το οποίο θα αναφερθούμε σήμερα, όπου τι έχουμε να πούμε? Ναι, είναι ένα κτίριο που η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 1987, τελείωσε το 1991. Αρχιτέκτονας ο Αλέξανδρος Πατσούρης, ο οποίος ήταν και γλύπτης. Με αυτή τη διπλή του ιδιότητα ως γλύπτη και αρχιτέκτονα, ο Πατσούρης σχεδιάζει ένα κτίριο κατοικιών με 7 διαμερίσματα, τα οποία διατάσσει και οργανώνει χωρίς να υπακούσει τη λογική του ορόφου, χαρίζοντας στο κτίριο μια πλαστικότητα και μια ενδιαφέρουσα σχέση με το άμεσο περιβάλλον. Δηλαδή, συνδιαλέγεται το κτίριο με τα διπλανά κτίρια και ειδικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα το κατέβασμα αυτό που κάνει στη γωνία για να συνδιαλεχθεί με το νεοκλασικό, το οποίο το διόρροφο νεοκλασικό που είναι απέναντι στον δρόμο. Σημαντικό είναι να πούμε ότι αυτή η πολυκατοικία είναι μια εξέλιξη της πολυκατοικίας στην Εμμανουήλ Μπενάκη που είδαμε πριν. Γιατί και εκεί τα διαμερίσματα οργανωνόταν σε δύο επίπεδα, όπως και σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή μάλιστα την πολυκατοικία υπάρχει ένα διαμέρισμα στο Ρετυρέ που οργανώνεται σε τρία επίπεδα. Και εδώ δεν είναι καθαρή, όπως είπαμε, η διάταξη των ορόφων του κτηρίου και υπάρχουν το σαλόνι, ο κύριος χώρος, ο οποίος είναι διπλού ύψους και γύρω από αυτόν οργανώνονται οι άλλοι χώροι, τα υπνοδωμάτια και η κουζίνα και τα βοηθητικά δωμάτια. Η κατοικία κατασκευάστηκε με την κλασική μέθοδο της αντιπαροχής. Παρ' όλα αυτά, ο οικοπεδούχος, ο αρχιτέκτονας και ο κατασκευαστής προσπάθησαν να αποφύγουν το μοντέλο μιας τυπικής πολυκατοικίας, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας ένα κτίριο το οποίο περιέχει αυτά τα διαμερίσματα, τα οποία είναι από 80 έως 130 τετραγωνικά το καθένα. Πολύ χαρακτηριστική είναι η όψη του κτηρίου και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται. Το εμφανές κυρόδεμα, το οποίο βρίσκεται σε ένα επίπεδο πιο μπροστά, και σε ένα δεύτερο επίπεδο οι επιφάνειες επιχρίζονται με σοβά και χρώμα. Μεγάλα ανοίγματα και σε αυτή την περίπτωση, και επίσης ένα χαρακτηριστικό είναι το μικρό μπαλκόνι που υπάρχει στη γωνία
την, που χαμηλώνει για να συνδιαλεχθεί με το νεοκλασικό, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι μια εξέλιξη του πρώτου μπαλκονιού που είχαμε δει στην προκατοικία των αδερφών Μιχαηλίδη στη Ζαΐμη. Ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτό τον διάλογο του κτηρίου αυτού με τα διπλανά είναι και αυτή η κορνίζα που έχουμε μεταλλική σε αυτή την περίπτωση, η οποία συνδιαλέγεται, είναι μια μοντέρνα εκδοχή της αντίστοιχης κορνίζας που υπάρχει στο διπλανό κτίριο από μπετόν. Η δεκαετία του 90 είναι μια εποχή στην οποία η τυπολογία της προκατοικίας έχει πια, ας πούμε, λίγο δαιμονοποιηθεί και έχει σαν τυπολογία έχει βαλτώσει κάπως. Οπότε γίνονται κάποιες προσπάθειες να εμποδιστεί με καινούργια στοιχεία, όπως αυτά τα διαμερίσματα διπλού ύψους και αυτή η πλαστικότητα του κτιρίου. Ο Πατσούρης προσπαθεί και με αυτή την συνεργασία των τριών μερών, δηλαδή οικοπεδούχου, κατασκευαστή και του ίδιου του μελετητή, να δώσει μια όθηση καινούργια σε αυτή την τυπολογία της προκατοικίας. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την ξενάγηση την οποία μας κάνατε. Ευχαριστώ και εγώ. Και θα τα πούμε σε μια επόμενη εκπομπή.